Ένας περίπατος στην ενετική οχύρωση του Ηρακλείου είναι ένας περίπατος στην ιστορία της πόλης με τους πολλούς πολιτισμούς. Στο βορρά, η θέα του Κρητικού Πελάγους φέρνει στο νου τα μινωικά καράβια, έτοιμα να αποπλέψουν προς τα λιμάνια της Περίκλης της θάλασσας, της Μεσογείου, για να μεταφέρουν ιδέες και εμπορεύματα. Και στο νότο, η ύπαιθρος χώρα, πλούσια και γόνιμη, να θυμίζει τη ρίση του Ομήρου για την ίσο με τις 100 πόλεις. Μέσα στον περίβολο του κάστρου απλώνεται το Ηράκλειο, η ενετική Κάντια. Εδώ άνθησε η κρητική αναγέννηση, εδώ γεννήθηκαν τέκνα άξια όπως ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. 20 και πλέον έτη οι Οθωμανοί πολιορκούσαν το απόρθητο φρούριο μέχρι που έπεσε με προδοσία. Έτσι καταγράφηκε στην ιστορία η μεγαλύτερη σε διάρκεια πολιορκία παγκοσμίως. Και σε έναν από τους καρδιόσχημους προμαχώνες του, στο Μαρτινέγκο, κοίταται ένα άλλο άξιο τέκνο της πόλης, ο Νίκος Καζαντζάκης. Η περιπατητική διαδρομή πάνω στα τείχη, που με κόπο και επιμονή, με συνεργασία των συναρμοδίων υπηρεσιών, κατάφερε ο Δήμος Ηρακλείου να παραδώσει στους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης, προσφέρει πολλά. Ταξίδι στην ιστορία, ψυχαγωγία, άθληση. Είναι μια όαση στο κέντρο μιας πόλης που σε πείσμα των καιρών πασχίζει να διατηρήσει την ιστορία της.